Λοιπόν, πάλι κοντά σας μετά αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και όπως σας είχαμε πει, μαζί μας είναι ο Μητροπολίτης Δωδώνης. Καλημέρα, σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας και Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Να είστε πάντα καλά. Έχουμε αρκετά θέματα που αφορούν τη σχέση Εκκλησίας και κράτος. Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό. Όχι τελευταίο καιρό. Τελευταίο καιρό ποτέ δεν σταματήσανε να ακούγονται και να λέγονται. Η αλήθεια είναι αυτή. Ωστόσο όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μια ένταση σε αυτή τη σχέση. Εξ αφορμής των βιβλίων, εξ αφορμής του γεγονότος ότι ο Αρχιεπίσκοπος ενεπλάκη στην ιστορία με το διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας και αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να αλλάξει έναν υπουργό. Και αυτά δεν, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον και πολλών άλλων, δεν είναι και ευχάριστα πράγματα η Εκκλησία να αναμειγνύεται σε ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές αποφάσεις για το κράτος. Δεν έχει εκλεγεί η Εκκλησία για να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι άλλος πνευματικός ο ρόλος της, νομίζω. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε μαθητές τόσο ο Αρχιεπίσκοπος όσο και εγώ του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, ναι. Ο οποίος σαν δόγμα είχε: η Εκκλησία δεν πολιτεύεται, δεν αντιπολιτεύεται, αλλά πορεύεται. Ναι, δεν μπορούμε να αφήσουμε και το λαό, εμείς οι πνευματικοί ηγέτες, ό,τι έχει σχέση με τα πνευματικά. Ναι, στον Άμβονα. Επομένως, στον Άμβονα, θα θέλατε να βγω στον Άμβονα και να αρχίσω να λέω εναντίον της κυβέρνησης, γιατί έκαμε τούτο ή εκείνο? Όχι, δεν είναι. Με κομματικά κριτήρια, αλλά με κριτήρια πνευματικά. Σχέσεις, εάν διαφωνείτε με ένα βιβλίο, θα βγείτε να πείτε διαφωνούμε. Σχέσεις είναι αλληλείας. Αυτό εφαρμόζει. Ναι. Συζήτηση, διάλογο, πρόοδο κτλ. Ναι, αλλά εδώ αναγκάστηκε η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κάνει πίσω για έναν υπουργό που είναι παλιός τέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φίλη, και να φύγει από το Υπουργείο Παιδείας εξ αφορμής των εστάσεων του Αρχιεπισκόπου. Αντιλαμβάνεστε αυτό, αντιλαμβάνεστε πρέπον, ότι η σύνθεση ενός Υπουργικού Συμβουλίου δεν είναι θέμα της Εκκλησίας. Αν ο Πρωθυπουργός σκέφτηκε ότι πρέπει να κάνει αυτό που έκανε, δεν είναι δική μας υπόθεση. Ωραία, εμείς πρέπει, το ωραιοποιείτε. Εμείς πρέπει να αναθέσουμε στην πολιτική ηγεσία τον προβληματισμό της κοινωνίας, εκείνων τουλάχιστον που πιστεύουν και που έρχονται και μας εναποθέτουν την αγωνία τους. Μιας και το ανοίξαμε έτσι και ξεκίνησαμε έτσι αυτή τη συζήτηση, δεν έφτασε η ώρα, ενδεχομένως λέω, να γίνει μια σωστή και ανοιχτή συζήτηση, ούτως ώστε να υπάρξει αυτός ο περιβόητος χωρισμός Εκκλησίας κράτους, να μην εξαρτάται ούτε η Εκκλησία από το κράτος, ούτε το κράτος να επηρεάζεται από τις όποιες, αν θέλετε, δογματικές αντιλήψεις της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία έχει δόγματα. Δεν διοικείται. Να σας απαντήσω. Ναι, με θετική έννοια το είπα αυτό, έτσι. Ναι, να σας απαντήσω. Παρακαλώ, ναι. Καμία κυβέρνηση δεν σταμάτησε να το πιπιλίζει και καμία κυβέρνηση δεν σκέφτηκε να το υλοποιήσει. Ούτε τώρα. Γιατί? Ποτέ. Να σας πω γιατί. Δεν θα αποφασίσουν ποτέ να μας δώσουν την ελευθερία μας για το πώς θα γίνει ένας παπάς, κύριε Χατζή. Για το πώς θα διοριστεί ο παπάς, κύριε Χατζή. Για το πώς θα μετατεθεί ο παπάς, κύριε Χατζή. Και ναι, ούτω καθεξής. Ναι. Τα λέει ο νόμος. Ναι. Δεν τα λέει τι λένε οι κανόνες. Και θα μας δώσει αυτή την ελευθερία το οποιοδήποτε κράτος ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αν δεν μισοδοτήστε από το κράτος. Συγγνώμη, να μας δώσουν πίσω τα εκατομμύρια στρέμματα που δώσαμε για αυτό το σκοπό και να μας πούνε ότι δεν μας χρειάζονται και μην ανησυχείτε, να το βρούμε. Αλλά θα σας πω, κύριε Χατζή, κάτι. Ναι, μου τα είχε πει στην τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη ο Μακαριστός Χριστόδος στο Μονή Παντέλης. Ναι, τον υπηρετήσατε πολλά χρόνια. 20 χρόνια και πλέον. Εκεί μου το είπε. Μου λέει, ας μας δώσει πίσω την περιουσία. Όχι μόνο, θα σας πω κάτι ακόμη περισσότερο. Βρυξέλλες, κύριε Χατζή. Του λαού ήτανε. Γιατί πιανού λαού? Του ελληνικού λαού. Του ελληνικού λαού. Ναι, το διαχειρίζεται κάποιος όμως. Με σύμφωνοι. Επομένως. Ωραία, για πες. Και σε κάποιον ανέθεσαν αυτή την διαχείριση. Για ξεκαθαρίστε το αυτό. Λοιπόν, στις Βρυξέλλες η κυβέρνηση των Βρυξελών πληρώνει όλων των κληρικών, όλων των δογμάτων και όλων των θρησκειών τους μισθούς. Άρα πρέπει να γίνει και εδώ αυτό. Πώς το έχετε αυτό? Βεβαίως. Δεν έχουμε αντίρρηση εμείς για ποιους θα πληρώνει το κράτος. Εμάς μας το χρωστάει γιατί έχουμε σύμβαση. Τι σύμβαση? Σύμβαση που τους δώσαμε εκατομμύρια στρέμματα για να μας πληρώνουν το μισθό. Ναι, τα στρέμματα αυτά που ήταν αξιοποιητά μεταξύ μας. Με συγχωρείτε, ποιος φταίει? Τα βοσκοτόπια. Εντάξει τώρα. Συγγνώμη, γιατί τα βοσκοτόπια, τα 5.000 στρέμματα τα βοσκοτόπια στην Ιθάκη έκαναν 100 εκατομμύρια. Σύμφωνοι. Γιατί λοιπόν τα απαξιώνετε τα βοσκοτόπια? Δεν τα απαξιώνω. Λέω όμως ότι υπάρχουν περιοχές, σεβασμιότατε, οι οποίες δεν μπορούν να αξιοποιηθούν
Εξ αντικειμένου δηλαδή. Ναι, εντάξει, εμείς δεν θα κάνουμε αυτή τη στιγμή εκτίμηση των πραγμάτων. Όχι, δεν θα κάνουμε. Εκείνοι που είναι αρμόδιοι, όποτε αποφασίσουν. Εσείς θέλετε. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Εσείς θέλετε, εσείς προσωπικά. Ναι. Θέλετε να παραμείνει αυτή η σχέση. Εγώ είπα στην ιεραρχία επί Χριστοδούλου. Ναι, ότι. Δείχνετε ότι φοβόσαστε το χωρισμό και αυτό το εκμεταλλεύεται η εκάστοτε κυβέρνηση. Το ίδιο έλεγε ο μεγάλος Καραμαλής στον Σεραφείμ. Το είχε πει βέβαια. Και του είπε ο Σεραφείμ τώρα. Να χωρίσουμε, και το ξεχάσανε, το είχε πει, τα τσανάκια μας. Τα τσανάκια μας. Ναι, λοιπόν, και του λέει τώρα, του λέει ο Σεραφείμ, και σταμάτησε. Όλοι το είπανε, όλοι το γράψανε. Ο Σάκης έχει ένα μικρό προβληματάκι ή μεγάλο ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, ρίχνει λίγο η εκκλησία, κύριε Χατζή. Εντάξει, δεν είναι. Ναι, ναι, αλλά. Ρίχνει λίγη η εκκλησία. Εξυπηρετείται ο σκοπός ο πνευματικός της εκκλησίας μέσα από αυτή τη διαδικασία όμως. Συγγνώμη. Πιστεύετε ότι με το να είναι υπάλληλος του κράτους ο ιερωμένος, κάτι που ο Χριστός δεν το διδάξε, το ανάποδο μάλιστα θα έλεγα. Πιστεύετε ότι μπορεί να εξυπηρετήσει τώρα, τώρα θα πάμε στην εποχή του Χριστού. Πού να πάμε. Ξέρετε κάτι το οποίο θα σας πω σήμερα. Πού να πάμε. Ξέρετε ποιος ήταν ο πλουσιότερος εκ των Αποστόλων του Χριστού. Ο Ιούδας. Ο Ιούδας. Ο Ιούδας, ναι. Λοιπόν. Ο Ιούδας γιατί είχε λεφτά, ήταν, είχε περιουσία, ήταν μορφωμένος και τα λοιπά. Ναι, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν. Ναι, αλλά αυτό, αυτό είναι λίγο. Μου θυμίζετε μία. Μου θυμίζετε μία αυτή του κόλπου που λέτε κι εσείς. Πήγαινα παραμονή του Ονβαΐων για να μνημόσυνο. Και μου λέει ένας με τη Μερσεντές, παπά. Ο Χριστούλης πήγαινε με τον Γάιδαρο. Ο Γάιδαρος όμως δεν ήταν δικός του Χριστού. Ήταν κάποιου κυρίου. Εάν λοιπόν εγώ μπορώ το αυτοκίνητο που έχω να μου το ανταλλάσσετε εσείς όταν το χρειάζομαι να πηγαίνω στη δουλειά μου και αν μπορώ να σας τηλεφωνώ τώρα και το τηλέφωνο ότι θα έρθω με τους μαθητές μου να φάω, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά μην μου ανατρέχετε τι είπε ο Χριστός και τι έκανε ο Χριστός, διότι ζούμε. Δεν θα ανατρέξω τι είπε ο Χριστός. Σε διαφορετικά. Με συγχωρείτε, σοβαρό αυτό τώρα. Μα είναι βέβαια να μου λέτε ότι δεν θα σταθούμε στο κήρυγμα του ίδιου του Χριστού. Όχι. Τότε. Μου πάτε δηλαδή στην εποχή του Χριστού. Όχι, λέω. Μου λέω όχι στο κήρυγμα. Ναι. Στο κήρυγμα λέει πολλά πράγματα. Ναι, λέει, βέβαια. Αν λέει. Δεν υπήρχε όμως αυτή η διαδικασία της σχέσεως με την πολιτεία και με το κράτος. Δηλαδή έπρεπε να είναι, ας πούμε, αν ήταν η Εκκλησία τότε εξαρτώμενη από, το Ρωμαϊκό, από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ας όχι, πούμε. Όχι, θα έπρεπε να είναι όπως ήταν εκείνη την εποχή. Όπως ήταν εκείνη την εποχή. Αλλά εκείνη την εποχή έβγαινε και στο αυτό και έλεγε εναντίον του Πρωθυπουργού και εναντίον της Ρωμαϊκής. Τώρα, ας πούμε. Να πέρασω σε ένα άλλο θέμα μέσω αυτής της συζητήσεως που κάνουμε. Το θέμα της Κυριακής Αργίας, ας πούμε, έτσι. Ναι. Υπάρχει, αφού αλλάζουν οι εποχές, αυτό υπονοήσατε νωρίτερα. Ναι, κατά ναι. Συνέπεια, αλλάζουν οι συνθήκες και πρέπει να προσαρμόζεστε κι εσείς. Που πάμε για το Γάιδαρο και τη Μερσεντές. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό, ας το κρίνουν οι τηλεθεατές. Εγώ λοιπόν σας ρωτάω, αφού η κοινωνία έχει αλλάξει, ο κόσμος έχει αλλάξει, γιατί έρχεστε να βάλετε τώρα εμπόδια σε μία νέα πρωτοβουλία για τις Κυριακές να είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Κύριε γιατί Χατζή, σας κόφτει αυτό τώρα. Κύριε Χατζή, τι είναι αυτό δηλαδή που σας πειράζει. Έχουμε δημοκρατία. Γιατί δεν έχουμε. Έχουμε. Φυσικά. Ωρα, μπράβο, συμφωνώ και εγώ. Διαφωνείτε. Όχι καθόλου. Ναι. Έχουμε δημοκρατία. Άρα έχουμε και εμείς τη δική μας άποψη. Σαν πολίτες. Αυτή τη πόλη. Α, τώρα σαν πολίτε. Σαν πολίτε, ναι, σας λέω. Ναι. Δεν έχουμε άποψη εμείς. Φυσικά έρχεται ο κόσμος και μας λέει ναι. Κάποιες απόψεις του γύρω από το θέμα. Ναι. Εμείς να τις υπηρετήσουμε αυτές. Φυσικά. Και σας λέω εγώ τη δική μου άποψη αυτή τη στιγμή. Ναι. Περισσεύουν τόσα λεφτά που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε και πρέπει να δουλέψουμε την Κυριακή. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ούτε αυτό. Ναι, ούτε αν δεν πάνε, αν είναι κλειστά, θα πάνε στην εκκλησία. Σας λέω και την άλλη πλευρά. Τα καταστήματα να ανοίγουν 10 η ώρα μπορούν να πάρουν και στην εκκλησία. Σας λέγω λοιπόν ότι ούτε αν είναι κλειστό το μαγαζί, εκείνος που δεν θέλει να πάει στην εκκλησία θα πάει στην εκκλησία γιατί είναι κλειστό το μαγαζί. Σύμφωνοι. Ούτε εκείνος που έχει χρήματα και έχει ανάγκη να ψωνίσει δεν μπορεί να πάει μετά τις 10-11 να ψωνίσει. Βεβαίως μπορεί. Είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Κουβέντα να γίνεται και τίποτα άλλο. Πώς κουβέντα να γίνεται. Κουβέντα τώρα, γίνεται. Άμα αντιδράτε σε αυτό ένα τέτοιο συγγνώμη, ζήτημα. Συγγνώμη, με ποιο τρόπο αντιδράμε. Πήραμε τα ντουφέκια. Όχι, έχουμε την άποψή μας. Μα δεν χρειάζεται να πάρετε τα ντουφέκια. Συγγνώμη. Έχετε τον άμβονα. Είναι ισχυρό τώρα βήμα ο άμβονα. Δεν γυναστεί. Σα το είπα και νωρίτερα. Ξέρετε κάτι, ότι αν δοθεί η ελευθερία στην εκκλησία, ο άμβονα θα γίνει μπαλκόνι. Αυτό. Πώς το βλέπετε αυτό. Εσύ το φοβάστε αυτό. Όχι. Όχι. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Για θα βγω κι εγώ στο μπαλκόνι.
Τώρα τι λέτε. Δεν βγαίνει μόνο εσύ. Δεν τα λέτε. Όχι. Τώρα είμαστε γύρω από το θέμα του Ευαγγελίου, του Αποστόλου, του Μάρτυρα. Δεν μιλάτε του για την καθημερινότητα. Μιλάμε για πολιτικά και τα λοιπά και λέμε. Όχι, όχι. Λέω. Δεν μιλάτε για την καθημερινότητα του πολίτη, για αυτό που υπόκειται σήμερα. Όχι, δεν μιλάμε. Η Εκκλησία πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή έχει να παίξει ένα κεντρικό ρόλο στην κοινωνία, ένα πέρα από το πνευματικό της έργο, το οποίο παίζει, δεν το συζητάμε. Το παίζει κατά τον καλύτερο τρόπο. Θα σας πω, φέρω ένα παράδειγμα εγώ. Ορίστε. Νοσοκομείο δώσαμε για να φτιαχτεί εμείς. ΤΕΗ για να φτιαχτεί εμείς. Γήπεδο για να φτιαχτεί εμείς. Σχολείο για να φτιαχτεί εμείς. Τα πάντα στη Ζάκυνθο Φερυπή και όπου αλλού χρειάστηκε η Εκκλησία. Ναι. Πάμε στα συσίτια. Πάμε στην φιλανθρωπία. Ναι. Ξέρετε ότι κάθε μήνα μοιράζω σε 200 οικογένειες, 250 δέματα για όλο το μήνα σε οικογένειες. Αυτό το ξέρει ο κόσμος. Όχι, δεν λέω ότι δεν το. Μα λέω, δεν λέω για μένα. Λέω εάν δεν είναι τίποτα θα το αποκαταστήσουμε. Θα το μαζέψουμε. Δεν είναι κάτι, ζωντανά τα πράγματα εδώ και είμαστε. Λοιπόν, τώρα, επειδή ξέρετε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση δύσκολη. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ούτε από οικονομικής πλευράς, ούτε από κοινωνικής πλευράς. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, μνημόνια, μέτρα. Εισηγεία των μνημονίων. Εισηγεία των μνημονίων. Λοιπόν, τώρα, πάνω σε αυτό το ζήτημα, πώς τοποθετείται η Εκκλησία? Η Εκκλησία... Ναι, πάνω σε αυτό το πρόβλημα... Μια στο καρφί, κύριε Χατζή, και μια στο πέταλο. Ναι. Πότε μας λέτε ότι δεν πρέπει να αναμειγνιόμαστε και πότε μας λέτε τι θα κάνουμε για τα μνημόνια. Θα συμφωνούσατε να τοποθετηθούμε εμείς για τα μνημόνια. Για την κατάσταση. Εμείς έχουμε διακριτική... Για το αποτέλεσμα, διακριτική, λέω, επέμβαση και φιλανθρωπική, τίποτα άλλο, ναι. Κοινωνική. Όμως... Δεν μπορούμε... Μάλιστα. Δεν μπορούμε... Σύμφωνοι. Άκουσα την άποψη. Πάω στο επόμενο ερώτημα τώρα. Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις. Απαραίτητος. Η χώρα χρειάζεται να βρει επενδυτές να έρθουν εδώ, ούτως ώστε να βρουν άνθρωποι δουλειά. Ασφαλώς. Ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ. Γιατί εσείς αντιδράτε σε μια επένδυση που πάει να γίνει στην περιοχή σας με έναν Άραβα συγκεκριμένο? Αμέσως. Και έχετε σηκώσει μπαϊράκι. Θα σας δώσω απάντηση. Κοντεύετε να πάτε στον Αμβρόσιο να φέρετε το λάβαρο του 21? Όχι. Το 21 θα είναι μόνο όταν θα έρθουν εχθροί της πατρίδος μας. Ναι. Όχι, άνθρωποι θα κάνουν επένδυση. Να σας απαντήσω. Γιατί αντιδράτε? Να σας απαντήσω γιατί αντιδρώ. Ναι, ναι. Πρώτον, ο Απόστολος Παύλος λέει: ουκ έστι καλόν, εάν μη καλός γέννητε. Εντάξει. Ένα καλό πρέπει να γίνεται νόμιμα. Σας παραπέμπω. Νόμιμα. Τι είπε ο κύριος Πιστιόλας το Γενάρη? Ναι. Σε συνέντευξή του. Ναι. Είπε ότι πρέπει να είναι νόμιμα τα πράγματα. Και σας ερωτώ, είναι νόμιμο όταν οι τακτικοί ανακριτές, οι εισαγγελείς της διαφθοράς, έχουν παραπέψει στην τακτική ανακρίτρια για εγκληματικές πράξεις πολύ σοβαρές? Ποιο είναι? 10. Ναι. 10. Για ακύρωση του συμβολαίου. Στην Ζάκυνθο δε στο δικαστήριο έχουμε το εξής θαυμαστό αποτέλεσμα. Προσφεύγει εκεί στο δικαστήριο, ναι, ναι, για την ακύρωση του συμβολαίου. Θα τα βρει το δικαστήριο. Ναι, νόμιση, ναι, λοιπόν, η Εκκλησία, ο Δήμος, η Αντιπεριφέρεια, μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής. Εσείς το κινείτε αυτό? Όχι, έχω τόση δύναμη. Βέβαια. Τότε θα πάει ο υπουργός την άλλη εβδομάδα. Όχι, έτσι λένε. Την άλλη εβδομάδα. Ο Χρυσόστομος δεν αφήνει. Συγγνώμη. Να γίνει. Συγγνώμη. Δεν πάνε να λένε. Μην τα ρωτήσω εγώ. Εγώ θα σας απαντήσω κάτι ακόμα. Και έρχεται και το δημόσιο και κάνει ευθεία παρέμβαση. Ναι. Πώς το βλέπετε εσείς ότι ολόκληρη η κοινωνία της Ζακύνθου έχει αντίδραση? Μάλιστα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν τους καθοδηγεί κάποιος, ένα παράδειγμα. Λέω. Στην Οξιά. Ναι. Η ίδια εταιρεία, ναι, έχει αγοράσει ένα νησί. Συγνωρίζω. Επήγε και έφτιαξε, ανέθεσε σε μηχανικούς, ναι, ναι, η εταιρεία να κάνουν σχέδια. Ναι. Γιατί δεν δίνουν εκεί την ανάπτυξη? Μάλιστα. Γιατί? Τώρα μήπως ακούσατε? Μα αυτό δεν είναι το ζήτημα. Όχι, ποιο δεν είναι ζήτημα. Μιλάτε για επενδύσεις. Ναι, ωραία. Υπάρχει λοιπόν έτοιμη επένδυση, ναι, κατά την άποψή σας. Δεν πάτε έτσι. Υπάρχει έτοιμη επένδυση στο ελληνικό και έτοιμη. Όχι. Μιλάω για τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, εγώ σας λέω για το ελληνικό. Γιατί δεν προχωράει? Θα προχωρήσει αυτό. Θα προχωρήσει και στη, ναι, Ζάκυνθο όταν τελειώσουν τα νομικά προβλήματα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα νομικά προβλήματα βοηθούν ή καθυστερούν
και θέσεις εργασίας να βρει ο κόσμος εκεί και χρήματα να μπουν στην περιοχή. Γιατί αντιδράει ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος? Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, η παρουσία σας στην Ζάκυνθο είναι πολύ ισχυρή. Μην το λέμε όπως θέλουμε τώρα. Σας απαντώ. Είναι έτσι. Σας απαντώ. Ναι, εντάξει. Το κράτος θέλει να δουλέψουν οι άνθρωποι. Δεν θέλει. Ας απαντήσω. Ναι. 10 και πλέον άνθρωποι λάβανε μέρος σε μια δημοπρασία για να βάλουν τον πάγκο τους να πουλούν τα προϊόντα της εποχής και να πάνε εις το ναυάγιο κοντά. Μες. Από πάνω, όχι απάνω. Από πάνω, ναι. Και ο δασάρχης τους διώχνει ότι είναι δασικό. Κάτι που είναι από το 1994-95. Ναι. Η συζήτηση έγινε το 2000 στη δευτεροβάθμια επιτροπή, το φέγγει στις 25 του Μάη. Ναι. Εγώ δεν θέλω τις εργασίες και τους ανθρώπους να δουλέψουν, να βάλουν ψωμί. Το πάτε απ' άλλο δρόμο. Ο δασάρχης. Ο δασάρχης, ο δασάρχης έδωσε ένα... Συγγνώμη. Τι είναι ο δασάρχης? Ο δασάρχης έδωσε ένα έγγραφο για να γίνει η αγοραπολισία. Σύμφωνοι. Πώς θα γίνει η επένδυση όταν είναι δασικά? Μα τώρα και εδώ στο ελληνικό πήγαν σας να τα βγάλουν δασικά πέντε δέντρα. Μα είναι στα δασικά. Μα είναι δασικά. Μα πώς είναι? Εγώ σας ρωτώ. Εσείς ξέρετε. Εκείνος λέει ναι. ότι τα 11 στρέμματα ναι. που είναι φτιαγμένα με τις ετέρψεις χρήματα, ναι. η διαμόρφωση του χώρου, ναι. που ο δασικός έφτιαξε την πλατεία για να πηγαίνουν τα λεωφορεία, ναι. ότι είναι δασικό και από αύριο δεν θα πηγαίνουν τα λεωφορεία και οι άνθρωποι να επισκέπτονται εκεί και να πουλάνε οι άλλοι. Επομένως. Κοιτάξτε, αυτό είναι σωστό. Εγώ σας ρωτώ. Αυτό είναι σωστό. Εσείς το λέτε αυτό. Εσείς το λέτε. Εγώ τι λέω? Εγώ λέω ότι εγώ έδωσα την άδεια να πάνε να πουλήσουν, ναι. και να ζήσουν οι άνθρωποι. Εσείς λέτε αυτό. Εντάξει, αυτό δεν είναι μεγάλη επένδυση. Αυτό τώρα μα, πάνε πέντε άνθρωποι μικροπολιτές. Συγγνώμη. Εδώ μιλάμε για άλλη είδους επένδυση. Όταν διώκονται, δηλαδή επειδή διώκονται οι 15, θα πρέπει να δώσουμε στον άλλον χωρίς να έχει ιδιοκτησιακό. Υπάρχει, κύριε Χατζή, ναι, σύμφωνη, σήμερα ή αύριο βγαίνει απόφαση, αργά ή γρήγορα. Ναι. Ας ξεκινήσουμε με την οξιά που είναι έτοιμη. Κάτι σκέφτεστε για να το λέτε? Όχι, με την οξιά. Κάτι έχετε στο μυαλό σας, δεν μου το βγάζει αυτό κανείς. Η οξιά είναι έτοιμη, χρόνια τώρα. Ναι. Έτσι, γιατί δεν δίνουν την επένδυση? Ποιος είναι που δεν θέλει την επένδυση, εγώ ή εκείνη? Ωραία. Πέστε να σας πούνε τι θα πείτε. Θα τα δούμε αυτά όλα, γιατί τώρα ανοίγεται κεφάλαια εδώ που ήρθατε. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τον Μητροπολίτη Δωδώνης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής Θρησκευτικού Τουρισμού και κάνει πράγματα σε αυτό. Δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα πούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία, αν μας δώσει το δικαίωμα, να τον καλέσουμε πάλι σε μια, να αφιερώσουμε την εκπομπή. Δύο φορές για την να Κίνα δείξουμε... πήγα για αυτή τη δουλειά. Το γνωρίζω. Πάμε σε γρήγορες διαφημίσεις και γυρίζουμε.